Γεια σας! Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Αρχικά ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Το σημερινό βίντεο, που είδατε και από τον τίτλο, είναι ένα βίντεο anti-haul. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το anti-haul, αν και νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι από εσάς, είναι ένα βίντεο το οποίο οι κοπέλες, bloggers και youtubers δείχνουν τι προϊόντα δεν έχουν ψηθεί ουσιαστικά να αγοράσουν. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τη συγκεκριμένη σειρά βίντεο τύπου anti-haul την ξεκίνησε η Kimberly Clark. Θα σας αφήσω το link κάτω να πάτε να δείτε το original, την καταπληκτική ιδέα που είχε. Υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες τάσεις και κάποια προϊόντα που έχουν βγει τελευταία και τα βλέπουμε παντού, μας έχουν κατακλείσει σε διαφημίσεις, σε βιντεάκια στο Facebook, στο Instagram γενικά. Και φυσικά όσοι και όσες από εσάς ασχολείστε, και προφανώς για να είστε και σε αυτό το κανάλι ασχολείστε με αυτά, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι λέω, τα βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά με πάρα πολύ ωραία πρόσωπα να τα πλασάρουν και χαμογελαστά και τύπου τι ωραία πράγματα είναι αυτά, και προφανώς μπορεί να πέσουμε στην παγίδα. Τέλος να σας πω ότι δεν έχω κανένα σκοπό, ειλικρινά, να προσβάλλω όποιον ή όποια από εσάς έχετε αγοράσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα που θα αναφέρω. Ο σκοπός μου δεν είναι να προσβάλλω κανέναν, είναι καθαρά δική μου η άποψη για ποιους λόγους δεν θα αγοράσω τα συγκεκριμένα προϊόντα. Όποιος το έχει κάνει, μπράβο του. Όπως έχω πει άπειρες φορές και νομίζω το λέω και κάθε φορά στο βίντεό μου, είμαστε διαφορετικοί, έχουμε διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά γούστα και ο καθένας έχει δικαίωμα να αγοράσει και να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε, επειδή παλεύω κάθε φορά, όπως σας έχω πει, να μην βγαίνουν μεγάλα τα βίντεό μου και να σας κουράζω, θα ξεκινήσουμε με τα τι πράγματα δεν θα αγοράσω ποτέ και τι trends δεν θα ακολουθήσω ποτέ, όσο και να μου τα πλασάρουν στα media. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχω αφαιρέσει από το καλάθι αγορών μου εντός εισαγωγικών δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό εδώ πέρα το ματσούκι, το οποίο το βάζεις στα χείλη σου και στα φουσκώνει. Και μόνο με τη σκέψη, παιδιά, ότι θα βάλω κάτι στα χείλη μου το οποίο θα μου μελανιάσει την περιφερειακή στοματική κοιλότητα, What? Με πιάνει πανικός. Προφανώς και δεν συγκαταλέγω τον εαυτό μου στα άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ μικρά χείλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εγώ δεν θα ήθελα τα χείλη που βλέπω στο Instagram, όχι τα υπερβολικά, τα καλοσχηματισμένα και αυτά που είναι έτσι πολύ αισθησιακά και ωραία. Στις μέρες μας που υπάρχει το ίντερνετ και μπορούμε να βρούμε άπειρες τεχνικές να αυξήσεις αισθητικά το σχήμα των χειλιών σου και να φαίνονται έτσι πιο ζουμερά και όμορφα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να αγοράσεις ένα πράγμα το οποίο ίσως σου προκαλέσει και κάποιο κακό στην υγεία σου. Διότι κακά τα ψέματα, άμα το κάνεις σε συστηματική χρήση, ποιος σου εγγυάται ότι αύριο μεθαύριο δεν θα σου σπάσουνε μονίμως αγκία γύρω από το στόμα σου και θα είσαι έτσι για ολόκληρη σου τη ζωή και μετά θα τρέχεις για άλλα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ κακό προϊόν, δεν ψήνομαι. Το επόμενο προϊόν που θα σας μιλήσω είναι αυτά τα σουτιέν που μας έχει κατακλείσει το Instagram, παιδιά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται στο δικό σας, στη δική σας την αρχική, αλλά στη δική μου την αρχική μάλλον είναι και οι σελίδες που ακολουθώ για να είμαι και ενήμερη σχετικά με το τι κυκλοφορεί στον κόσμο εκεί έξω. Είναι γεμάτο, μα γεμάτο με κοπέλες να το δοκιμάζουν και οπότε υπάρχουν, ξέρω εγώ, 2-3 φωτογραφίες από φίλους μου και στήθια, στήθια, στήθια. What? Έχω δει στα βιντεάκια πως είναι πάρα πολύ συμπαθητικό στα κορίτσια τα οποία έχουν μικρό προς κανονικό στήθος. Στη δική μου την περίπτωση, που θεωρούμε ότι έχω ένα κανονικό προς μεγάλο στήθος, χωρίς να θέλω να περιαυτολογώ, για το σωματότυπο μου είναι λίγο μεγαλύτερο τέλος πάντων, και ο μόνιμος καημός μου από τότε που άρχισα να πετάγονται και ο μόνιμος μου καημός τέλος πάντων από τότε που άρχισα να φοράω σουτιέν είναι το στράπλες, το οποίο δεν μπορώ να το φορέσω γιατί δεν κάθεται σταθερό. Θεωρώ πως πώς θα καθίσει αυτό το πράγμα στο στήθος μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δύο κομμάτια ύφασμα τα οποία τα βάζει στο στήθος σου και συγκρατούν τα στήθια μόνο με κάτι spots από σιλικόνη, δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βγω εκεί έξω με αυτό το σουτιέν και θα είμαι άνετη. Αν κάποιος από εσάς το έχει, ας μου πει αν είναι καλό, αλλά εγώ προσωπικά δεν ψήθηκα να το πάρω. Ας περάσουμε τώρα λίγο στα καλλιτικά και θα σας εξηγήσω ποια πράγματα δεν πρόκειται ποτέ να πάρω. Το πρώτο πράγμα που δεν πρόκειται να πάρω, ποτέ μα ποτέ, είναι τα Kylie Cosmetics. Ο λόγος που δεν θέλω είναι γιατί γενικά με ενοχλεί λίγο γενικά η όλη φιλοσοφία τους.
χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν από σας πάλι, από όποιους συμπαθείτε ή υποστηρίζετε γενικά το lifestyle το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω να αγοράσω κάτι το οποίο μου το πλασάρουνε τόσο πολύ, λειτουργεί καθαρά με PR, διότι προφανώς και στέλνει στους πολύ μεγάλους YouTubers και γίνεται ένας υπερκαταναλωτισμός μετά από τους subscribers και γενικά υπάρχει αυτό το όλο υπερεκτιμημένο πράγμα σχετικά με τα Kylie Jenner Cosmetics. Και κατά τη δική μου την άποψη, εάν θελήσω να πάρω ένα high-end προϊόν, θα προτιμήσω να πάω σε κάποια εταιρεία η οποία έχει εντρυφήσει στο βωμό της ομορφιάς και στο βωμό των καλλιτικών, παρά σε ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά πουλάει επειδή είναι πάρα πολύ γνωστό. Και πάλι no hard feelings. Οπότε σε Kylie λέω no. Να περάσω λίγο σε ένα θέμα. Επίσης και αυτό έχει γίνει, τουλάχιστον πριν από κάνα μήνα, δύο, είχε γίνει λίγο χαμός. Και το βλέπω και ακόμα σε διαφημίσεις που μου πετάγονται και στο Facebook και στο Instagram, και είναι τα lipstick tattoos. Παιδιά, δεν ξέρω ποιοι από εσάς τα έχετε δοκιμάσει, δεν ξέρω τι σας παρακίνησε να τα αγοράσετε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Εγώ με το που είδα αυτό το κολλώδες χρωματιστό υλικό, το οποίο μπαίνει στα χείλη, ξεραίνεται και μετά το ξεφλουδίζεις και αφήνει ένα θαμπό ξεβαμμένο κραγιόν, δεν βρίσκω καμιά λογική. Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ κολακευτικό. Θεωρώ ότι μπορώ να πετύχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα άμα βάλω ένα πάρα πολύ ματ κραγιόν και αφαιρέσω προσεκτικά την πάνω στρώση. Οπότε κάνω το ίδιο πράγμα. Τέλος, δεν μπορώ να πάρω με καλό μάτι ένα προϊόν το οποίο έχει τέτοια μεγάλη διάρκεια στα χείλη και να θεωρήσω ότι είναι καλό. Υποθέτω ότι τα συστατικά του είναι σίγουρα βλαβερά, διότι εμποτίζουν λογικά κάποιες στρώσεις επιδερμίδας για να μπορέσει να διατηρηθεί το χρώμα. Θα μου πεις, έχεις κάνει τατουάζ κανονικό. Εν γνώση μου ότι το τατουάζ μπορεί να μου προκαλέσει κάποια αντίδραση αλλεργική, δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο όμως δεν βρίσκω κανένα λόγο να επιβαρύνω τον οργανισμό μου για να έχω 24-48 ώρες παραπάνω. Ποιο είναι και αυτό το αποτέλεσμα, τέλος πάντων, δεν θα το προτιμούσα, όχι. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αγοράσω ποτέ. Τελευταίο προϊόν το οποίο δεν με έψησε ουσιαστικά να το αγοράσω είναι τα κραγιόν που έχουν βγάλει πάρα πολλές εταιρείες. Δεν απευθύνομαι σε συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή η νέα τάση που φοράς στα χείλη σου μπλε, πράσινες, μοβ, μαύρες αποχρώσεις. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω τις περισσότερες φορές. Στη δική μου περίπτωση που μπορεί, ας πούμε, να αγοράσω ένα προϊόν και να το βάλω σε ένα βίντεο ουσιαστικά, γιατί ασχολούμαι με το YouTube, δεν είναι πάρα πολύ κακό, εννοείται, και θεωρώ ότι θα μπορούσα άνετα να το κάνω. Για όλους όμως εσάς, για όλους εμάς, βάζω και εμένα μέσα, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να σταματήσω να κάνω βίντεο, έτσι. Ελπίζω πως όχι. Αλλά πες ότι σταματάω για το χύψη λόγο. Είναι ένα προϊόν που ξεκάθαρα θα μείνει στο σιρτάρι μου και κατά πάσα πιθανότητα θα πεταχτεί εντελώς. Είναι μια μόδα η οποία μπορεί να υποστηριχθεί από μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, αλλά και τον απλό άνθρωπο. Τώρα, ας πούμε, τη Μαρία, τη Γιώτα, την οποιαδήποτε, η οποία θα πάει στη σχολή της και θα πάει στη δουλειά της με πράσινο και μπλε κραγιόν. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνω μια τέτοια αγορά, οπότε Για το τέλος άφησα τα trends, βασικά το trend, έχω ένα trend το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι τα feather brows. Για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει μια φωτογραφία στο Instagram η οποία έχει γυρίσει τον κόσμο λογικά και δεν είμαι η μόνη που λογικά το ξέρω. Είναι αυτό εδώ πέρα το φρύδι, το οποίο είναι σαν ψαροκόκαλο να το πεις, είναι σαν φτερό που παλιά γράφανε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την εν λόγω κυρία ή γενικά όλη την τάση, αλλά θεωρώ ότι δεν κολακεύει καμιά γυναίκα. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος απελπισμένα ζητάει καθημερινά που ξυπνάει και πηγαίνει στο καθρέφτη, ανακαλύπτει ότι δεν έχει φρύδια και αναζητάει λοιπόν φρύδια στη ζωή του. Είναι πολύ παρατραβηγμένο για μένα. Πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε γνώση
του τι μας παίρνει και τι όχι. Θεωρώ ότι είναι μια φούσκα και θα ξεφουσκώσει, ευελπιστώ ότι θα ξεφουσκώσει. Όχι γενικά τα feather brows, αλλά το συγκεκριμένο στυλ. Ελπίζω να μην υπάρχουν άτομα όντως που κυκλοφορούν σε καθημερινή βάση με αυτά τα φρύδια. What? Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ό,τι κάνεις, ό,τι παίρνεις, ό,τι αγοράζεις και δίνεις λεφτά γι' αυτό, να το φοράς και όχι να σε φοράει. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μένα, οπότε για αυτούς τους λόγους εγώ αυτά τα προϊόντα δεν θα τα αγοράσω ποτέ. Αυτό ήταν σε γενική γραμμή στο δικό μου anti-haul. Πάλι να τονίσω ότι δεν έχω σκοπό να προσλάβω. Ό,τι χειρότερο. Πάλι θέλω να πω ότι δεν έχω σκοπό να προσβάλλω κανέναν, κανέναν από εσάς που έχετε επιλέξει να αγοράσετε κάτι από αυτά. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Κάποια πράγματα τα οποία αγοράζω εγώ, εσείς μπορείτε να μην τα αγοράσετε ποτέ γιατί δεν θέλετε με τίποτα. Και το ίδιο σημαίνει και με μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θεώρησα ότι είναι κάτι αρκετά διαφορετικό και πιστεύω ότι θα σας αρέσει, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω anti-haul βίντεο. Αν θέλετε, σχολιάστε μου από κάτω να μου πείτε τα δικά σας. Δεν πρόκειται να αγοράσω ποτέ. Και φυσικά, αν θέλετε να το καθιερώσουμε το συγκεκριμένο σαν series στο κανάλι, μπορείτε επίσης να μου το πείτε. Θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνω, διότι η μόδα τρέχει και πάντα θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν θα θέλεις να αγοράσεις. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!